Ένας πολύ κοντινός και όμορφος προορισμός για τους κατοίκους του Δήμου Καλαμαριάς αλλά και των τριγύρω περιοχών είναι η Πλάζα Ρετσού, όπου έχει ονομαστεί σε Golden Bay. Είναι, όπως είπατε, το πιο κοντινό, ανανεωμένο, φρέσκο, με μια διαφορετική προσέγγιση και πέρσι και φέτος, που όπως βλέπετε κι εσείς έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των πολιτών όσων πολιτών μένουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ζεστές μέρες. Πραγματικά εδώ βλέπουμε τον κόσμο να έρχεται να κάνει το μπάνιο του και είναι κυριολεκτικά πολύ κοντά από κατοικημένη περιοχή. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι η Καλαμαριά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ούτε από την Περαία, ούτε από την Επανομή, ούτε από τις γειτονικές άλλες παραλίες. Και γι' αυτό το λόγο στηρίζουμε και εμείς αυτήν την απόδραση των Θεσσαλονικαίων. Εγώ ήρθα να δω προσωπικά τους φίλους κοντά. Είναι πολύ ωραία και ωραία ανάσα για να κάνεις ηλιοθεραπεία. Για βουτιά δεν θα το έλεγα και τόσο, αλλά είναι ωραία μέσα στην πόλη έτσι για να ξεφύγεις και να δεις τους φίλους σου αν δεν μπορείς να πας πιο μακριά. Οπότε ο λόγος είναι δηλαδή καθαρά ξεκάθαρα γιατί είναι κοντινός προορισμός. Είναι κοντινός προορισμός, ναι, είναι και οι φίλοι εδώ κοντά, οπότε τα συνδυάζουμε όλα. Ήρθαμε σήμερα γιατί είναι σίγουρα τα οικονομικά δεδομένα είναι λίγο πιο δύσκολα τώρα. Οι τιμές της βενζίνης είναι στα ύψη, θα πρέπει να αλλάχτεί κάποια στιγμή αυτό. Γι' αυτό και καθαρά το λόγο. Οπότε δηλαδή μια κοντινή εξόρμηση λόγω οικονομικού. Ναι, σωστά, σωστά. Κοντινός, έχω δουλειά στην πόλη μέσα και ήρθα για δύο ρίτσες να είμαι, λίγο να απολαύσω τον αέρα. Οπότε και το... καθαρά, ναι. Επειδή είναι απλά για μένα είναι το Μόντε Κάρλο της Θεσσαλονίκης, το Μόντε Κάρλο είναι εδώ. Από τη δουλειά μου σε 10 λεπτά ήρθα να είμαι για 2-3 ρίτσες και θα φύγω. Μια πολύ όμορφη ανάσα δίπλα στην πόλη, στην ουσία μέσα στην πόλη, πολύ κοντά σε απόσταση και γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια εδώ στον χώρο, μια πολύ καλή οργάνωση. Και φυσικά θέλουμε να τη στηρίξουμε. Μετά τον καθαρισμό της ακτής, την τοποθέτηση παραλιακού εξοπλισμού και την ανακαίνιση των τουαλετών, μπορεί ο καθένας να πάει και να κάνει την καλοκαιρινή του βουτιά σε έναν τόσο κοντινό και όμορφο προορισμό όπως η Πλάζα Ρετσού.